Τα ίχνη του Πατροκοσμά. Με τη μοναχή Ευσεβία. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τις προφητείες του Αγίου Κοσμά που έχουν σχέση με την οριοθέτηση των ελληνικών και αλβανικών συνόρων. Θυμίζουμε ότι βοήθημά μας στις εκπομπές αυτές είναι το βιβλίο της Γερόντισσας της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Θέρμου Ευθυμίας, το βιβλίο «Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού μέσα στην ιστορία». Αναλύουμε τις προφητείες. Τα όρια του Ρωμαϊκού θα είναι η Βουβούσα. Όταν συμφωνήθηκε η δημιουργία του Αλβανικού κράτους, τότε οι σύμμαχοι απέτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να ληφθεί υπόψη στην οριοθέτηση των συνόρων η μητρική γλώσσα των πληθυσμών. Όσα χωριά μιλούσαν αλβανίτικα, να υπαχθούν στην Αλβανία, το νέο κράτος που ιδρυόταν. Όσα μιλούσαν ελληνικά, να υπαχθούν στην Ελλάδα. Ο Άγιος Κοσμάς αγωνίστηκε για την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας, επιβάλλοντάς την στους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου και ειδικά κάποιων χωριών που ως επιτοπλίστων μιλούσαν την αλβανική γλώσσα. Όμως δεν τον άκουσαν όλοι και οι συνέπειες φαίνονται τώρα. Επαναλαμβάνουμε τη διδαχή του Αγίου Κοσμά, μάλλον το τμήμα της διδαχής που μιλάει για τη γλώσσα. Όποιος χριστιανός, άντρας ή γυναίκα, υπόσχεται μέσα στο σπίτι του να μην κουβεντιάζει αρβανίτικα, ας σηκωθεί επάνω να μου το πει, και εγώ να πάρω όλα του τα αμαρτήματα στο λαιμό μου από τον καιρό όπου γεννήθη έως τώρα, και να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουν και να λάβει μια συγχώρηση όπου αν έδινε χιλιάδες πουγκιά δεν την αιματάβρισκε. Αυτά είχε πει ο Άγιος Κοσμάς. Επίσης, σε μια περιοδία του στο Μέτσοβο, μαζί με άλλες νουθεσίες, είπε και τα εξής σχετικά με τη γλώσσα προς τους κατοίκους της περιοχής αυτής που μιλούσαν βλάχικα. «Τέκνα μου αγαπητά εν Χριστώ, διατηρήσατε γενναίως και ατρομήτως την ιεράν ημών θρησκείαν και την γλώσσα των πατέρων, διότι αμφότερα ταύτα χαρακτηρίζουσι την φιλτά την ημών πατρίδα και αν ευτούτων το έθνος μας καταστρέφεται». Έκτοτε, 40 χωριά του Ζαγορίου σταμάτησαν να μιλάνε βλάχικα, άκουσαν την εντολή και τη διδασκαλία και την προτροπή του Αγίου Κοσμά. Αυτά μας πληροφορεί ο Μετσοβίτης Τριαντάφυλλος Μπάρτας στο σπουδαίο του έργο «Περί επίκων Ρωμαίων εν Ελλάδη», ο οποίος είχε ακούσει να συζητεί τη διδαχή αυτή του Αγίου Κοσμά στο Μέτσοβο και κατέγραψε ένα τμήμα της. Επίσης, γι' αυτό το γεγονός, για την προτροπή του Αγίου να μιλάνε στο Ζαγόρι την ελληνική γλώσσα, μας πληροφορεί και ο Φάνης Μιχαλόπουλος στο βιβλίο του «Κοσμάς ο Ετωλός». Ως προς το θέμα αυτό που έχει σχέση με τα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας μας, θα αναφέρουμε από την ιστορία διάφορες καταστάσεις που πέρασε με αγωνία ως προς τη Βόρειο Ήπειρο η πατρίδα μας. Πραγματικά, ιδιαίτερα αγάπησε την περιοχή αυτή της Βορείου Ήπειρου ο Άγιος Κοσμάς και προσπάθησε να τη στεριώσει στην Ορθοδοξία, ανυψώνοντας το φρόνημα των Βορειοϋπειρωτών, ειδοποιώντας τους για τις θλίψεις και τα εθνικά τους βάσανα, για το αίμα που θα χυθεί, παρακαλώντας τους να μιλάνε ελληνικά, ώστε να μπουν και αυτοί εντός των ορίων του ελληνικού κράτους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως όταν η Επιτροπή για την Εθνογράφηση των Κατοίκων της Ηπείρου έφτασε στον τόπο της διαγνώσεως της εθνικότητας δια της μητρικής γλώσσας, πολλές γυναίκες βορειοϋπειρώτισσες που μιλούσαν μόνο αλβανικά αμπαρώθηκαν μέσα στα σπίτια τους για να μην προδοθούν ότι δεν ήξεραν ελληνικά και μείνει έτσι Βόρειος Ήπειρος εκτός των ελληνικών συνόρων.
πράγμα που συνηγορεί ότι η εθνική συνείδηση δεν εξαρτάται μόνο από τη γλώσσα, αλλά από το πόσο εθνική συνείδηση έχουν οι εγχώριοι. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος, στην Επιτροπή περί της λύσεως των ελληνικών και αλβανικών υποθέσεων που έδρευε στο Λονδίνο, μίλησε ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Ανέφερε μαζί με το ανωτέρω παράδειγμα και το πλήθος της συμμετοχής των βορειοϋπηρωτών και το πλήθος των στρατιωτικών αρχηγών που έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821. Ακόμα, αναφέρθηκε στην περίπτωση την οποία επισημαίνει ο Λόρδος Βίρον περί της ηρωικής θυσίας των σουλιωτισσών που προτίμησαν το θάνατο παρά την εχμαλωσία από τις ορδές του Αλιπασά, οι οποίες σουλιώτισσες ήταν αλβανόφωνες. Παρόλο που είχαν ελληνική συνείδηση και ήταν ελληνίδες, μιλούσαν την αλβανική γλώσσα. Σπουδαίο άρθρο σχετικά με τους αλβανόφωνους Έλληνες, όπως ήταν οι Σουλιώτες, οι Σπετσιώτες, οι Ιδραίοι και άλλοι, έχει γράψει το περιοδικό Παρακαταθήκη ο Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμων, με τίτλο «Άλλο Αλβανοί και άλλο Αρβανίτες». Ο κ. Χολέβας λέει πως οι ίδιοι οι Αλβανοί αυτοαποκαλούνται Σκυπετάρ και τη χώρα τους τη λένε Σκυπετρία, που σημαίνει χώρα των αετών. Η λέξη Αλβανία σημαίνει λευκή χώρα, από το λατινικό άλμπα, που σημαίνει λευκή. Η λέξη Άρβανον, λέει ο κύριος Χολέβας, ήταν το τοπονύμιο της ελληνικότατης Βορείου Ηπείρου, το οποίο βρίσκουμε ήδη από τον 10ο αιώνα στα κείμενα της Άννας Κομνηνής. Οι κάτοικοι του Άρβανου μιλούσαν αρβανίτικα, που είναι μία διάλεκτος ανάμεικτη με αρχαία ελληνικά, λατινικά, τουρκικά και ντόπια αλβανικά στοιχεία. Πληθυσμοί από το Άρβανο, δηλαδή από το Βόρειο Ήπειρο, κατέβηκαν νοτίως σε πόλεις και νησιά της Νότιας Ελλάδας και βεβαίως μιλούσαν τη διάλεκτό τους, που όμως δεν είναι απολύτως κατανοητή από τους σημερινούς Αλβανούς, όπως λέει ο κύριος Χολέβας. Όπως είδαμε, στην Επιτροπή περί της λύσεως των ελληνικών και αλβανικών υποθέσεων, ο Ελευθέρως Βενιζέλος κατέβαλε μεγάλη διπλωματική προσπάθεια σχετικά με την εθνογράφηση, ώστε να μην ληφθεί υπόψη το κριτήριο της γλώσσας. Όμως υπήρξε μεγάλη διαμάχη στις διάφορες διασκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα. Από το 1913 μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια της προσαρτήσεως της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα ήταν εντατική και αναγώνια. Ανακηρύσσεται στις 29 Φεβρουαρίου του 1914 η Βόρειος Ήπειρος Αυτόνομη με κυβέρνηση προσωρινή στο Αργυρόκαστρο. Η κυβέρνηση των Βορειοϋπηρωτών παρακαλεί την Επιτροπή Ελέγχου να μην προχωρήσει στη Βόρειο Ήπειρο προς αποφυγή αιματοχυσίας. Επί του βορειοϋπηρωτικού θέματος έγιναν διάφορες αλλαγές στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων χωρίς καμία συμφωνία και μεσολαβεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το βορειοϋπηρωτικό, ένα εκ των εξεγέρσεων των βορειοϋπηρωτών, παραμένει εκκρεμές. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί ήταν αδιάλακτοι. Παρέμειναν με την οριοθέτηση στις αποφάσεις της διασκέψεως της Φλωρεντίας. Η πολιτική των Γάλλων και των Άγγλων εστράφει υπέρ της Ελλάδος. Όλες αυτές οι διαμάχες των μεγάλων δυνάμεων μας μεταφέρουν στην προφητεία του Αγίου Κοσμά. Αν τρεις δυνάμεις βρεθούν σύμφωνες, αλλά βλέπουμε ότι τελικά δεν βρέθηκαν σύμφωνες για το βορειοϋπηρωτικό οι τρεις δυνάμεις. Ύστερα παρακολουθούμε την πρόθεση του θέματος στο ανώτατο διασυμμαχικό συμβούλιο. Έγιναν προτάσεις που σχεδόν κάλυπταν τις διεκδικήσεις του Βενιζέλου εκ μέρους Γαλλίας-Αγγλίας. Όλες αυτές οι προτάσεις δεν κατέληξαν σε καμιά θετική συμφωνία και δυστυχώς παρέμεινε η εφαρμογή των προγραμμάτων της Ιταλικής πολιτικής σχετικώς με την οριοθέτηση των Έλληνο-Αλβανικών συνόρων. Είναι φανερό πως δεν βρέθηκαν τρεις σύμφωνες δυνάμεις ώστε να λυθούν με την πένα, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς, και γι' αυτό το λόγο η Βόρειος Ήπειρος πέρασε τις πλέον θλιβερές και δύστυχες καταστάσεις.
άλλη προφητεία τώρα του Αγίου Κοσμά. Θα έρθει πρώτα ένα ψευτορωμαϊκό. Να μην το πιστέψετε, θα φύγει πίσω. Η Βόρειος Ήπειρος ελευθερώθηκε για πρώτη φορά το 1913, όταν ο ελληνικός στρατός προέλασε διώχνοντας τους Τούρκους από το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειου Ήπειρου. Η προέλαση του ελληνικού στρατού στη Βόρεια Ήπειρο έμοιαζε περισσότερο για στρατιωτική παρέλαση κάτω από τα χειροκροτήματα και τις ζητοκραυγές των κατοίκων της Βορείου Ήπειρου. Έγιναν και σκληρές μάχες, αλλά όταν ο στρατός απελευθέρωσε τα μέρη, οι Έλληνες έτρεχαν να υποδεχθούν τους στρατιώτες που προχωρούσαν. Οι χωρικοί των διαφόρων χωριών, από την Κακαβιά μέχρι το Αργυρόκαστρο, είχαν κατακλείσει τους δρόμους. Οι κοπέλες της Δρόπολης έρεναν με λουλούδια τους στρατιώτες. Τα παιδιά φιλούσαν τα χέρια των στρατιωτών. Οι γριές και οι γέροι τους αγκάλιαζαν. Παντού προσφωνήσεις, ελληνικές σημαίες, γυναίκες με τοπικές ενδυμασίες. Οι ιερές φορούσαν τα καλά τους άμφια. Συγκίνηση, χαρά, ενθουσιασμός. Έψελαν το Χριστός Ανέστη. Οι στρατιώτες έκλαιγαν από συγκίνηση. Η ενθουσιώδης αναφορά έκθεση για το γνήσιο ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου από το μέραρχο Ματθεόπουλο προς το Υπουργείο Στρατιωτικών ήταν πολύ χαρακτηριστική και ένθερμη. Τα ίδια συνέβησαν και κατά την υποδοχή του στρατηγού Δαγκλή. Ο προφήτης Άγιος Κοσμάς, που έβλεπε καλά στο μέλλον όλες αυτές τις εκδηλώσεις της χαράς και του ενθουσιασμού των Βόρειο Ηπειρωτών, όταν αποτείναξε ο ελληνικός στρατός, δηλαδή το Ρωμαϊκό, από πάνω του στον τουρκικό ζυγό, τους προλέγει πως ο στρατός αυτός θα φύγει. Τον χαρακτηρίζει ψευτορωμαϊκό. Θα έρθει πρώτα ένα ψευτορωμαϊκό. Τον ονομάζει έτσι όχι γιατί έφταιγε για την παλινόστηση της σκλαβιάς ο ελληνικός στρατός, αλλά γιατί δεν ήταν αληθινή η ελευθερία που τους έφερε. Δεν θα έμεναν αυτοί στο Ρωμαϊκό κράτος. Η δική τους περιοχή για εκείνη την εποχή ήταν ψευτορωμαϊκό. Η χαρά τους πως γίνανε και αυτή η ελεύθερη Ελλάδα δεν θα έμενε για πολύ. Έφυγε ο στρατός και διαλύθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις η χαρά της ελευθερίας. Αυτοί όμως, οι κάτοικοι της Βορείου Ηπείρου, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, δεν το αποδέχονται. Κηρύσσουν την αυτονομία τους με σθένους. Έχουν την ελπίδα πως η αυτονομία θα τους οδηγήσει στο Ρωμαϊκό, το δικό τους έθνος, στην πατρίδα Ελλάδα. Πάλι η ελπίδα έσβησε. Άλλο ένα ψευτορωμαϊκό, δηλαδή ψευτοαπελευθέρωση, που στήχησε πολύ ελληνικό αίμα, ήταν η καινούργια απελευθέρωση της Βόρειου Ηπείρου του 1940, για το οποίο έχουμε μιλήσει. Πάλι λοιπόν ήρθε το ψευτορωμαϊκό και έφυγε. Οπότε βλέπουμε να εκπληρώνεται η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Θα έρθει πρώτα ένα ψευτορωμαϊκό. Να μην το πιστέψετε, θα φύγει πίσω. Άγιος Κοσμάς προφήτευσε για τις θλιβερές καταστάσεις των διενέξεων τόσο στον εθνικό πολιτικό βίο όσο και στο θρησκευτικό. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με τις προφητείες του Αγίου Κοσμά που αναφέρονται σε διάφορες αντιπαραθέσεις. Πόνο ψυχής δημιουργεί αφενός να βλέπεις το αίμα που χύνεται για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, αφετέρου να βλέπεις φαγωμάρα ανάμεσα στους αδελφούς που αγωνίζονται και θυσιάζονται εναντίον του κοινού εχθρού. Στη συνέχεια των προφητείων αυτών έχουμε συμπεριλάβει και την προφητεία για τον Πάπα, δια της οποίας ο Άγιος προφητεύει ότι ο αίτιος του χαλασμού του τόπου θα είναι ο Πάπας. Τις δραματικές περιπέτειες που πέρασε η χώρα μας από τους εμφυλίους πολέμους θα εξετάσουμε σε
μια άλλη ενότητα των προφητιών του Αγίου Κοσμά. Να δούμε τώρα λοιπόν τις διάφορες ιστορικές αναφορές για εμφυλίους πολέμους και λοιπές αντιπαραθέσεις και τις προφητείες του Αγίου Κοσμά. Η προφητεία. Θα έρθει καιρός που οι Ρωμνοί θα τρώγονται μεταξύ τους. Η προφητεία επαληθεύτηκε κυρίως στις κατωτέρου περιπτώσεις. Θα αναφέρουμε ονομαστικά εδώ και μετά θα τα πούμε με περισσότερα λόγια. Πρώτον, διάσπαση οπλαρχηγών του Σουλίου, του Κίτσου Μπότσαρη και του Φώτη Τζαβέλα δια της διπλωματίας του Αλή Πασά, ο οποίος χρησιμοποίησε τη φιλαρχία τους καθώς και την φιλοχρηματία τους χρησιμοποιώντας τον Γιώργο Μπότσαρη ώστε να επέλθει μεταξύ τους διχασμός, διχόνοια, ασυγκράτητη οργή. Διέρεσε το Σούλι σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα και το ακατανίκητο Σούλι τότε συνετρίβει από τον Αλή Πασά. Δεύτερον, δύο εμφύλοι πόλεμοι, ένα εκ των αντιμαχωμένων πολιτικών παρατάξεων του Μαυρομιχάλη και Κουντουριώτη που άρχισαν το 1824. Διαιρέθηκαν οπλαρχηγοί και ο στρατός. Χύθηκε πολύ αδελφικό αίμα. Άργησε η προώθηση της αποτινάξεως του τουρκικού ζυγού και ο Σουλτάνος διέταξε τον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου να καταλάβει την Πελοπόννησο και τα κατακτηθέντα εδάφη από τους Έλληνες. Τρίτον, φαγωμάρα για την ανατροπή του κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια και λίγο αργότερα του βασιλέως Όθωνος. Τέταρτον, διχασμός και εμφύλιος πόλεμος μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών, ενέκα της πολιτικής αντιθέσεως του βασιλέως Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου. Πέμπτον, εμφύλιος πόλεμος που αρχίζει από τα Δεκεμβριανά του 1944 και ακόμα νωρίτερα κατά την γερμανοϊταλική κατοχή μεταξύ κομμουνιστών και μη κομμουνιστών. Οι μεν ήθελαν να επιβάλλουν κομμουνιστικό καθεστώς, οι δε πολέμησαν εναντίον αυτού. 8 χρόνια διήρκησε ο εμφύλιος αυτός πόλεμος. Έκτον, θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Διένεξε περί της μεταγλωτήσεως των Ευαγγελίων, τα ονομαζόμενα Ευαγγελικά, μεταξύ Βασίλισσας Όλγας, Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πατριαρχείων και αιματηρά γεγονότα που ακολούθησαν όπως θα δούμε παρακάτω. Έβδομο, στο σπουδαιότερο ζήτημα που αναφέρεται η προφητεία του Αγίου Κοσμά είναι το σχίσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ παλαιοημερολογητών και νεοημερολογητών. 8. Σύγχρονες διανέξεις για την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα. Αντιδράσεις δια της προσεγγίσεις προς το Βατικανό για συλλήτουργα με αιρετικούς. Διανέξεις περί λειτουργικής ανανεώσεως. Και προστίθεται και η σημερινή αντιπαράθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλαδικής Εκκλησίας για τις νέες χώρες. Τον Πάπα να καταργέστε, γιατί αυτός θα είναι αίτιος του χαλασμού του τόπου. Μη ολοκληρωμένη στην επαλήθευσή της ακόμα η προφητεία αυτή, όπως θα δούμε πιο συγκεκριμένα παρακάτω. Και τώρα αγαπητοί ακροατές, να δούμε την προφητεία, αναλυτικά την προφητεία. Θα έρθει καιρός που οι Ρωμνοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνιαν και αγάπην. Η προφητεία αυτή, ακριβώς όπως την ακούσαμε, γράφεται σε τρεις συλλογές μάλλον των προφητιών του Αγίου Κοσμά. Η προφητεία είναι αποκρουστική ένακα της πραγματικότητας. Αν όμως εμείς νιώθουμε αυτή τη δυσκολία για τους εμφύλιους παραγμούς, τι θα έπρεπε να αισθανόταν ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος έβλεπε προφητικά καθαρά το μέλλον αυτής της χώρας? Παρά τα αυτά, έπρεπε η Ελλάδα να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Και είδαμε πόσο ενεθάρρυνε ο Άγιος τους Έλληνες για αυτόν τον ξεσηκωμό. Πόσες προφητείες εκφώνησε για το ποθούμενο. Πόσο θάρρος τους έδινε. Αυτό μια μέρα θα γίνει Ρωμαϊκό και καλότυχος όποιος ζήσει σε εκείνο το βασίλειο. Ή η άλλη προφητεία, θα έρθει καιρός μια γυναίκα να κυνηγήσει 10 Τούρκους με μια ρόκα. Και όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν στον καιρό τους. Προφητεύοντας ο Άγιος τις καταστάσεις της διχόνοιας των Ελλήνων, τη φαγωμάρα, θα τρώγονται,
αναμεταξύ τους, κάνει μια πατρική σύσταση γεμάτη πόνο. «Εγώ συστήνω ομόνια και αγάπη». Ήξερε πως η φωνή του θα πνιγόταν μέσα στα ελληνικά πάθη. Και κάποιος άλλος έκανε την ίδια πρόβλεψη, όχι με την προφητική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος όπως ο Άγιος Κοσμάς, αλλά από μελέτη των αδυναμιών του Έλληνα και τη διάγνωση της φιλαρχίας των αρχηγών. Και αυτός ήταν ο Αλή Πασάς. Προκαλεί κατάπληξη η διάγνωση της πονηριάς του Αλή Πασά, που κάποτε είπε στους καπεταναίους του τα εξής. «Βλέπω γύρω μου μπουλούκι καπεταναίους μου, αρβανίτες, Έλληνες, Τούρκους, Ευρωπαίους. Ούτε να ταπεινώσω θέλω κανένα, ούτε την αξία να κατεβάσω. Οι Έλληνες ξεχωρίζετε από όλους. Είστε έξυπνοι, ικανοί, ανδροί. Αλλά κοντά σε αυτά τα μεγάλα σας προτερήματα, έχετε και τα μεγάλα σας ελαττώματα, προπάντων την ανυπακοή και το φθόνο. Να γιατί δεν θα προκόψουν τα σχέδια που κλωσάτε μέσα στα κεφάλια σας. Γιατί δεν θα είμαι εγώ εκεί να σας οδηγώ». Αυτά είπα ο Αλή Πασάς. Στην περίπτωση των Ελλήνων, ο φθόνος και η ανυποταξία που υπογραμμίζει ο Αλή Πασάς είναι ταυτόσημα. Ο Έλληνας δεν υποτάσσεται γιατί φθονεί. Θέλει να είναι αρχηγός ή κομματίζεται γύρω από αρχηγούς της εκλογής του. Έτσι διασπάται η ενότητα. Εκεί που πέφτει μεγάλη φαγωμάρα στους Έλληνες είναι στην πολιτική, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Είναι τόσο θλιβερό το γεγονός που προφητεύει ο Άγιος Κοσμάς. Όσο ήμασταν υπόδουλοι, μας κρατούσε ενωμένους η κοινή μοίρα της δουλείας, της σκλαβιάς. Αυτό που είπε ο Αλή Πασάς, «γιατί δεν θα είμαι εγώ εκεί να σας οδηγώ», έχει από μια άποψη μόνο αλήθεια, μεταβάλλοντας τη λέξη «οδηγώ» με τη λέξη «εξουσιάζω», «τυρανώ», «καταπιέζω». Η κοινή δυστυχία, οι αδιέξοδες καταστάσεις ενώνουν μεταξύ τους αυτούς που τα σηκώνουν. Η περίπτωση του αλληλοφαγώματος είναι πολύ εκτεταμένη στην ιστορία προπάντων των αγώνων της αποτινάξεως του τουρκικού ζυγού. Εάν αναφέρουμε όλα τα γεγονότα και όλες τις περιπτώσεις της καταστάσεως που προφητεύει για το θέμα αυτό ο Άγιος Κοσμάς, θα πρέπει να γραφεί όχι μόνο ένας τόμος ιστορικός για αυτό το θέμα, αλλά πολύ. Η προφητεία αυτή εκπληρώνεται μέχρι και σήμερα, εάν στην περίπτωση συμπεραλάβουμε και την πολιτική φαγωμάρα που για την Ελλάδα είναι πάντα προβληματική και προπάντων μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, ενώ ακόμα πολεμούσαμε εναντίον των Τούρκων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε περιπτώσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά εξαντλούν το θέμα της φαγωμάρας και του άλλου σπαραγμού μεταξύ μας. Πρώτον, αρχίζουμε με την περίπτωση κατά την οποία ο πονηρός αρβανίτης ο Αλή Πασάς κατάφερε να διχάσει τους σουλιώτες δια της φιλοχρηματίας. Τους έδωσε 60 πουγιά χρήματα για να μην αντιδράσουν εναντίον του κατά τις επιχειρήσεις του στα ηπειρωτικά παράλια που άλλοτε ήταν βενετικές κτίσεις. Τα παρέδωσε στο Γιώργο Μπότσαρη, ο οποίος δεν θέλησε να τα μοιραστεί με τους άλλους σουλιώτες αρχηγούς. Και έτσι ο Αλή Πασάς, ο πονηρός δυνάστης, έσπερε τη διχόνοια και την ασυγκράτητη οργή των άλλων εναντίον του Μπότσαρη, ο οποίος μάλιστα κατέφυγε στον Αλή Πασά και του υπέδειξε να πολιορκήσει στενά το σούλι. Η διπλωματία του Αλή Πασά διαίρεσε τους σουλιώτες. Επίσης εκμεταλλεύτηκε και τη φιλαρχία τους, προβάλλοντας ως αρχηγό των σουλιωτών άλλοτε τον Κίτσο Μπότσαρη, άλλοτε τον Φώτο Τζαβέλα, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν δύο ικανοί πολέμαρχοι από το Σούλι, να συντρίψει σε λίγο Αλή Πασά στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα των σουλιωτών και έτσι να συντριβεί οριστικά το Σούλι. Επομένως, είχε τις εμπειρίες του Αλή Πασάς λέγοντας τις προρήσεις του για την μη ευόδοση, όπως νόμιζε, τις εξεγέρσεις των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Και όμως, παρά την πρόβλεψη του Αλή Πασά, η Επανάσταση έλευε σάρκα και οστά το 1821.
δεύτερη περίπτωση. Από το πρώτο έτος της Επαναστάσεως, δυστυχώς, υπέφωσκε πολιτική κρίση, η οποία είχε οξενθεί στο τέλος του 1823 και εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο κατά το πρώτο εξάμεινο του 1824. Εναντίον της κυβερνήσεως του Μαυρομιχάλη, που είχε έδρα την Τρίπολη, την Τρίπολιτσα, ετάχθη ο Κουντουριώτης, ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση με έδρα το Κρανίδι. Οι δύο δημαχόμενες πολιτικές παρατάξεις διέρεσαν τη χώρα που αγωνιζόταν για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού σε δύο δημαχόμενα στρατόπεδα. Έγιναν συμπλοκές και φόνοι, στρατολόγηση πολιτών για κάθε μια παράταξη. Οι οπλαρχηγοί διαιρέθηκαν, καθώς και ο στρατός. Πολλοί ώρες και πολλοί νεκρές μάχες. Χύθηκε πολύ αδελφικό αίμα. Σε δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου ήρθαν στρατεύματα στην Πελοπόννησο από τη Ρούμελη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, Μακεδονία και έλαβαν μέρος στον πόλεμο. Διέπραξαν αγριότητες εναντίον των κατοίκων, κατέστρεψαν, λελατούσαν χωριά και κάτοικοι σκορπίστηκαν στα βουνά αφού δεν ήξεραν γιατί πολεμούσαν. Υπερίσχυσαν οι κουντουριωτικοί. Αυτή η κατάσταση οπωσδήποτε ήταν αρνητική για την επανάσταση εναντίον των Τούρκων. Τον εμφύλιο πόλεμο εκμεταλλεύτηκε ο Σουλτάνος και ψήφισε διοικητή της Πελοποννήσου τον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου για να εκστρατεύσει εναντίον της Ελλάδος και κυρίως εναντίον της Πελοποννήσου. «Οι Ρωμιοί τρώγονται ένα μεταξύ τους?» έφτασε ο εχθρός. «Πόσες φορές ένα κατά διαφορών μεταξύ τους οι αρχηγοί και κυρίως για την αρχηγία δεν έφευγαν από την ελληνική παράταξη του αγώνα και κατέφευγαν στους Τούρκους? Είναι οι λεγόμενοι προσκυνημένοι. Στον αγώνα στη θάλασσα για την αρχηγία, πόσες φορές δεν πήραν τα πλοία τους και έφυγαν οι δυσαρεστημένοι και αποδυνάμωσαν έτσι το μέτωπο? Αν δεν είχαμε αυτή την πληγή, τη φαγωμάρα που αναφέρεται στην προφητεία του Αγίου Κοσμά, και πιο γρήγορα θα είχαμε ελευθερωθεί, διότι όλες αυτές οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο πλευρών ενωμένες θα είχαν πλήξει τον Τούρκο και πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις θα είχαν συμπεριληφθεί εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Επιπλέον, η αιματοχυσία δεν θα ήταν άσκοπη, αλλά θα είχε γίνει μόνο για την ανάκτηση της ελευθερίας και όχι για να χυθεί αίμα αδελφικό, πράγμα που αποδυνάμωσε την εθνική μας παράταξη και ενίσχυσε την εχθρική προσπάθεια εναντίον μας. Δυστυχώς, αφενός αγωνιζόμασταν για την ελευθερία και αφετέρου, αντί να ανασυγκροτηθούμε, τρογόμασταν με τα κόμματα και την πολιτική. Αυτή είναι η μεγάλη πληγή του Έλληνα. Τρίτον, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και ο εμφύλιος σφαγωμός για την ανατροπή της κυβερνήσεως του Ιωάννη Καποδίστρια. Η στάση ξεκίνησε από το Αιγαίο. Ευνηδιαστική κατάληψη του στόλου στο ναύσταθμο του πόρου από τους Σιδραίους και αποκλεισμός του πόρου από την κυβέρνηση. Επεμβάσεις ξένων κρατών. Ένοπλοι άνδρες Ιδραίοι, οι καλύτεροι πλοίαρχοι, κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του στόλου με πυροβόλα. Ο Μιαούλης κατέλαβε το φρούριο του πόρου. Όλοι έμειναν εμβρόντιτοι, βλέποντας τον ένδοξο πυρπολιτή Μιαούλη να ανατινάσει τα λαμπρότερα πλοία του Εθνικού Στόλου, τα πλοία Ίδρα και Ελλάς. Τον είχε καταλάβει το μένος εναντίον του Καποδίστρια. Η κυβέρνηση αποκλείει την Ίδρα. Εξέγερση της Μάνης με τη βοήθεια γαλλικών πολεμικών και πλοίων της Ίδρας. Ενέργειες, στάσεις και σε άλλες επαρχίες της Πελοποννήσου. Και τέλος, δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια από τους Μαυρομιχαλαίους. Δυστυχώς, πάλι εχύθη αίμα αδελφικό. Οι Ρωμνοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Ακούγεται η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Κυβερνήσεις ανεβαίνουν, κυβερνήσεις κατεβαίνουν, πολιτικά κόμματα, διαμάχες, ξένες επεμβάσεις. Οι Φιλένιδες που εκτίμησαν την ελληνική ανδρεία εκπλήσονται. Ποτέ ομόνια μετά την εξέγερση. Θα μπορούσε και ο Λίπασάς πως καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε όσα κλωσάγαμε στα κεφάλια μας με όλα αυτά τα προβλήματα και τις εμφύλιες έρδες μεταξύ μας. Αγαπητέ ακροατές, θα συνεχίσουμε τα παραδείγματα για την ελληνική φαγωμάρα που είπε ο Άγιος Κοσμάς στην επόμενη εκπομπή μας. Καληνύχτα σας.
στα ίχνη του Πατροκοσμά. Με τη μοναχή Ευσεβία.